με την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Δήμου Κοτών και το δικό μας κρατικό σωματείο καλεί στην απεργία στις 26 του μήνα. Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι τόσο στον κλάδο του Τροφίμου Κοτό όσο και όλοι οι βιομηχανικοί εργάτες έχουν πολλούς λόγους να συμμετέχουν σε αυτή την απεργία. Ένας από τους κύριους και βασικότερους λόγους είναι τα ζητήματα υγείας. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία τα οποία έχουμε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εδώ δεν μου δίνει στοιχεία, ο κλάδος του Τροφίμου Κοτό και τα εργοστάσια του Τροφίμου Κοτό είναι τα πρώτα σε διάδοση σε κρούσματα κορονοϊού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το χώρο κατοικίες και για τις συνοικίες και το πώς εξαπλώνεται. Τα παραδείγματα που έχουμε είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να αναφέρουμε κάθε συγκεκριμένα για το περιοχή μας εδώ, όπως ήταν το καλοκαίρι τα 50 κρούσματα στην Καλλιτική, όπως ήταν τα κρούσματα στο Παυλίδη, στα Γιαννιτσά με 190 κρούσματα, σ' άλλα κοσεργοποιία, σε ηματία, Φέλλας, Κύπρο και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Νομίζουμε ότι θα πρέπει άμεσα να πάρθουν πολύ πιο ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους μας. Η επιθεώρηση εργασίας, η ανυπαρξία της είναι ένα ζήτημα το οποίο βοηθάει και δίνει ακόμα περισσότερα όπλα στην εκμετάλλευση της διάδοσης όλων αυτών των κομμάτων μέσα στις χώρες δουλειάς. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παρθούν πολύ ουσιαστικότερα μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι η μείωση των βαθιών στους χώρους δουλειάς, με ταυτόχρονη μείωση του ωραρίου και ταυτόχρονη άνοδο των διαλυμάτων μέσα στους χώρους δουλειάς, για να μπορέσουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι να ξεκουράζονται, να παίρνουν μία ανάσα και να μπορούν να συνεχίζουν. Είναι μέτρα τα οποία όμως θα πρέπει η ίδια η κυβέρνηση να τα θεσμοθετήσει, όταν αφήνει στα χέρια των εργοδοτών την προστασία των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, όπως είπαμε και πριν, τα παραδείγματα είναι αυτά. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτή η κατάσταση. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να πάρουμε υπόψη ακόμα ένα γεγονός, το οποίο είναι μέσα στην περίοδο του lockdown, με τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά, ο κλάδος του τροφίμων και βιομηχανής αυτών των κλάδων τις αυρίζουν. Τις άφησαν στο πρώτο lockdown, συνεχίζουν να τις αυρίζουν και σε αυτό το lockdown. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση, αντί να παίρνει μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, θεσμοθετεί την κατάργηση του οκταώρου, τις απλήρωτες υπερορίες. Εμείς νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα πλέον οι εργαζόμενοι στον κλάδο μαζί με την Ομοσπονδία να παλέψουμε για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για σημαντικές αυξήσεις στον πραγματικό μισθό που θα καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι αυτά τα ψίχουλα τα οποία δίνουν με τη μείωση της παρακράτησης των εισφορών. Ήρθε η ώρα, νομίζουμε, να δώσουμε μια απάντηση, η οποία θα είναι συνολική. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γραφτούν στο σωματείο, να παλέψουν μέσα από το σωματείο, απαντώντας έτσι και στην καταστολή και στην επίθεση που κάνει η εργοδοσία με την κυβέρνηση στις καλλιτικές ελευθερίες των εργαζομένων.